Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή και τον πρόεδρο της εταιρείας Βορειοελλάδος Καρδιολογικής Εταιρείας για την αιμονή τους και την προσπάθεια να γίνει και αυτή τη χρονιά το καρδιολογικό συνέδριο εν μέσω κορονοϊού με όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Το θέμα της εισήγησής μου αφορά τη Στεφανία Νόσο. Είναι ένα θέμα φυσικά αρκετά εκτεταμένο. Εμένα θα μου επιτρέψετε να εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, εδώ στο αριστερό μέρος της διαφάνειας, ως γνωστόν, βλέπουμε την αιμάτωση του μυοκαρδίου με τις στεφανίες αρτηρίες. Διακρίνεται πολύ ωραία η δεξιά στεφανή αρτηρία. Διακρίνεται το στέλεχος της αριστεράς στεφανίας και πώς διχάζεται στη συνέχεια με τον πρόσιο κατιόντα κλάδο και την περισπόμενη αρτηρία. Είναι τα εγγύα τα οποία ουσιαστικά τροφοδοτούν με τα απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργία του μυοκαρδίου. Όσον αφορά τη στεφανία νόσο, ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτήν ακριβώς την στένωση η οποία επισυμβαίνει στον αυλό των αγγείων, αυτών των αγγείων, που ως γνωστόν δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Το εύρος είναι σε ελάχιστα χιλιοστά. Συνέπεια αυτής της στένωσης είναι σε χρόνια βάση να δημιουργηθεί η μυοκαρδιακή ισχαιμία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η στεφανία νόσος θεωρείται ο leader στην θνητότητα παγκοσμίως. Μάλιστα, το 1990 από επιδημιολογικά στοιχεία αιτιολογήθηκε για πάνω από 5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Το 2010 οι θάνατοι φτάσανε τα 7 εκατομμύρια και δυστυχώς για το 2020 οι προοπτικές είναι δυσίωνες. Το νούμερο αυτό μάλλον θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια θανάτων παγκοσμίως. Δεν φαίνεται να έχει κάποια ηλικιακή προτίμηση η στεφανία νόσος. Παρ' όλα αυτά προσβάλλει τους άντρες συχνότερα από τις γυναίκες και κυρίως τις μέσης ηλικίες. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα περαιτέρω διαχωρισμό όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και την φυλή, διαπιστώνουμε ότι οι πρωταθλητές σε αυτόν τον άτυπο συγκριτικό αγώνα ανακηρύσσονται οι έγχρωμοι μέσης ηλικίας άντρες. Εδώ ακριβώς ήθελα να καταλήξω με την αναφορά που έκανα αρχικά, ότι η στεφανία νόσος περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα, επομένως ήταν εντελώς αδύνατο να εξαντληθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ίσως προτιμότερο και για τους νέους συναδέλφους να εστιάσουμε σε έναν καινούριο όρο σχετικά, ο οποίος ακούγεται σαν καινούρια οντότητα, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τη σταθερή στεφανία νόσο. Είναι τα χρόνια στεφανία σύνδρομα. Είναι ένας όρος ο οποίος προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία το 2019. Και έρχεται ουσιαστικά να ξεχωρίσει τα οξεία στεφανία σύνδρομα, τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά και να υποδηλώσει ότι η νόσος είναι μία και αδιαίρετη νοσολογική οντότητα, η οποία έχει μια φυσική πορεία και η οποία εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου τόσο με εξάρσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα οξεία στεφανία σύνδρομα, όσο και με υφέσεις, οι οποίες είναι συμβατές με τα χρόνια στεφανία σύνδρομα. Κάτω λοιπόν από αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει μελετήσει 6 σενάρια, μεταξύ αυτών συμπεριλάβει ασθενείς με ύποπτη στεφανία νόσο και σταθερά συμπτώματα στη θάγχη ή δύσπνοιας, ασθενείς με νέα έναρξη καρδιακή ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία της αριστεράς, ασυμπτωματικούς και συμπτωματικούς ασθενείς με σταθεροποιημένα συμπτώματα σε λιγότερη χρονική διάρκεια από ένα έτος από την έναρξη του οξέως επεισοδίου, παρόμοια ομάδα ασθενών με περισσότερο από ένα χρόνο, ασθενείς με στιθάγχη και ύποπτη αγγειοσυσπαστική ή μικροαγγειακή νόσο και ασυμπτωματικοί ασθενείς στους οποίους η καρδιαγγειακή νόσος, η αποφρακτική, ανιχνεύεται στο screening. Εδώ βλέπουμε έναν διαγνωστικό αλγόριθμο, όπου θα πρέπει να καθορίσουμε τα συμπτώματα και να εκτελέσουμε την διαγνωστική μας διερεύνηση. Εάν υπάρχει αστάθεια, θα προχωρήσουμε σε άλλες κατευθυντήριες οδηγίες. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνοσιρότητες, την ποιότητα ζωής, το καρδιογράφημα ηρεμίας, τους βιοχημικούς δείχτες, ενδεχομένως την ακτινογραφία θόρακος σε επιλεγμένα περιστατικά και τον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. Και θα πρέπει να καθορίσουμε το pre-test probability, την πριν από τη δοκιμασία πιθανότητα να έχει κάποιο στεφανία νόσο. Αυτό ήταν μέχρι τώρα γνωστό. Αυτό το οποίο υπησέρχεται σαν καινούρια ένδειξη στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι η κλινική πιθανότητα για στεφανία νόσο.
Εδώ βλέπουμε έναν ωραίο αλγόριθμο, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τον αλγόριθμο ο οποίος είχε προταθεί πριν από 2-3 δεκαετίες από τον Forrester και ο οποίος ουσιαστικά υπερεκτιμούσε την πιθανότητα για πρόκληση, για εμφάνιση στεφανιάς νόσου. Ο συγκεκριμένος πίνακας, ο οποίος έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, βασίζεται στην ηλικία, στο φύλλο και σε διάφορα συμπτώματα. Βλέπουμε λοιπόν με πράσινο σκούρο χρώμα την ομάδα των ασθενών εκείνων, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ψηλή pretest probability. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς αυτοί καλό θα ήταν να υποβληθούν σε έναν ανέμακτο διαγνωστικό έλεγχο. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα εποφελές για το διαγνωστικό μας αποτέλεσμα. Αντίθετα, με την λευκή άσπρη ζώνη βρίσκονται όλοι οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή pretest probability. Κατά συνέπεια, η ομάδα αυτή των ασθενών δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Είναι πολύ μικρή πιθανότητα πρόκληση στεφανίας νόσου. Και έχουμε με το ανοιχτό πράσινο χρώμα την ομάδα αυτή, την ενδιάμεση, η οποία βρίσκεται σε μια pretest probability που κυμαίνεται ανάμεσα στο 5 με 15%. Και εδώ ενδεχομένως, be considered, λέει ο πίνακας, θα ήταν χρήσιμο να υποβληθούν σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον οι ασθενείς αυτοί εκτιμηθούν κλινικά και με βάση τους τροποποιητές της νόσου. Ποιοι είναι αυτοί οι τροποποιητές? Μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου εάν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει αρνητική δοκιμασία κοπόσεως ή εάν δεν ανιχνευθεί καθόλου ασβέστιο στην αξονική τομογραφία. Αντίθετα, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου εάν υπάρχουν οι γνωστοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, εάν έχουμε ένα παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας, δυσλειτουργία της αριστεράς, παθολογική δοκιμασία κοπόσεως ή ανιχνευτή ασβέστιο στα στεφανία από την αξονική τομογραφία. Μια πάρα πολύ ωραία διαγνωστική προσέγγιση φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, όπου βλέπουμε την κλινική πιθανότητα αποφρακτικής νόσου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στο βέλος το μπλε, στην χαμηλή πιθανότητα, όσοι ασθενείς βρίσκονται σε αυτήν εδώ την κατηγορία, ουσιαστικά δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Εδώ η πιθανότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αντίθετα, στην άλλη άκρη του φάσματος είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ψηλή πιθανότητα για στεφανία νόσου αποφρακτική. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς αυτοί θα οδηγηθούν κατευθείαν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο προκειμένου να υποβληθούν σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Και ας μου επιτραπεί η έκφραση, το παιχνίδι παίζεται στην ενδιάμεση ζώνη, όπου εκεί η πιθανότητα είναι μεταβαλλόμενη. Θα πρέπει να εκτιμηθεί ο κάθε ένας ασθενής ξεχωριστά με βάση την κλινική πιθανότητα για εμφάνιση στεφανίας νόσου, η οποία ουσιαστικά θα βασιστεί στα χαρακτηριστικά των ασθενών, στην προτίμησή του, στη διαθεσιμότητα και στην τοπική εμπειρία η οποία υπάρχει για τις δύο εξετάσεις που βλέπουμε στη διαφάνεια. Ποιες είναι αυτές? Εάν έχουμε σχετικά υψηλή πιθανότητα για στεφανία νόσο, οι ασθενείς μας θα πρέπει να οδηγηθούν σε μια εξέταση για ανίχνευση ισχαιμίας. Κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι απεικονιστική. Εάν από την άλλη πλευρά έχουμε σχετικά χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης στεφανίας νόσου, καλό θα ήταν να οδηγηθούν σε μια αξονική στεφανιογραφία. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια, καλό θα ήταν να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουμε αξονική στεφανογραφία εάν έχουμε υποψία εκτεταμένης επασβέσεως των στεφανίων αρτηριών. Επίσης, δεν θα πρέπει η ανίχνευση του ασβεστίου στα στεφανία αγγεία, όπως αυτή γίνεται διαμέσου της αξονικής στεφανογραφίας, δεν συνιστάται για να ταυτοποιήσουμε τους ασθενείς με αποφρακτική στεφανία νόσο. Από την άλλη μεριά, βέβαια, γνωρίζουμε ότι το τεστ κοπόσεως είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όμως δεν συνιστάται περαιτέρω μελέτη με το τεστ κοπόσεως, παρά μόνο για την εκτίμηση της ανοχής στην κόπωση, των συμπτωμάτων, της εκτίμησης των αριθμιών, της απάντησης στην αρτηριακή πίεση και πάντως όχι για να θέσουμε την διάγνωση της στεφανίας νόσου με το τεστ κοπόσεως. Σαφώς και το τεστ κοπόσεως παραμένει ένα εναλλακτικό εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να υποβάλουμε τους ασθενείς σε rule in και rule out, όμως βλέπετε ότι έχει ένδειξη 2β, κάτι που σημαίνει ότι έχει χάσει στην πορεία του χρόνου την χρηστικότητά της και την σημασία της σε σχέση με άλλες εξετάσεις. Ανακεφαλαιώνοντας ουσιαστικά, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι
η ανέμακτη λειτουργική απεικονιστική εξέταση ή η αξονική στεφανογραφία παραμένουν οι αρχικές διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε διάγνωση της στεφανίας νόσου και αυτές τις δύο εξετάσεις θα τις εφαρμόσουμε με την κλινική πιθανότητα για εμφάνιση της νόσου που θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά των ασθενών, την τοπική εμπειρία και τη διαθεσιμότητα. Αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι ότι η στεφανία αγγιογραφία δεν θα πρέπει να εκτελείται όταν δεν υπάρχει καλή ποιότητα απεικόνησης. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία χρειάζονται να γίνουν, όπως περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αποτελέσματα των διαφόρων παραγόντων κινδύνου των βιοδεικτών και των συνοσηρωτήτων επάνω στην pretest probability για την αποφρακτική στεφανία νόσο. Επίσης, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και πιο δυνατές τυχιοποιημένες μελέτες προκειμένου να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων διαγνωστικών στρατηγικών και να εκτιμήσουμε πώς αυτές θα τις εντάξουμε στην κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση των ασθενών μας. Ερχόμαστε σε μια πολύ ωραία διαφάνεια, η οποία φαινομενικά φαίνεται ότι είναι ίδια. Ουσιαστικά όμως αναφέρεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτώματα και όπου θα πρέπει να κάνουμε μια πρωτογενή έναντι της δευτερογενούς πρόγνωσης. Η διαφοροποίηση έγκυται στο γεγονός ότι όταν αναφερόμαστε στην πρωτογενή πρόληψη, αναφερόμαστε σε βάθος δεκαετίας, ενώ αντίθετα στη δευτερογενή πρόληψη εννοούμε τον ετήσιο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε έναν ασθενή high risk αυτής της ομάδος με εγκατεστημένη στεφανία νόσο, αυτός ο ασθενής διατρέχει 3% ετήσιο κίνδυνο. Στην δεκαετία ουσιαστικά ο κίνδυνος είναι 30%. Στην άλλη κατηγορία, στην πρωτογενή πρόληψη, εάν πάρουμε έναν παρόμοιο ασθενή της ίδιας ομάδας κινδύνου, υψηλού κινδύνου, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχει η ομάδα αυτή κυμαίνεται από 5 έως 9%. Αλλά στη δεκαετία, επομένως, ακόμα και τη χειρότερη έκδοση αυτής της ομάδας να πάρουμε, το 9%, στον ετήσιο κίνδυνο είναι 9 δια 10, 0,9. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάντως, η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται και εδώ έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις και σχετικά πρόσφατα είναι καινούργια στοιχεία τα οποία έρχονται για να συγκρίνουμε αν και κατά πόσο η επεμβατική αντιμετώπιση επιπρόσθετα της άριστης φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια στεφανή σύνδρομα και ισχαιμία μπορούν να βελτιώσουν την κατάληξη. Μία από τις μελέτες η οποία πρόσφατα ουσιαστικά ανακοινώθηκε πριν από λίγους μήνες είναι η ισχύμια και η οποία υποστηρίζει ότι ανάμεσα στις δύο στρατηγικές αυτές, της επεμβατικής δηλαδή και της άριστης φαρμακευτικής θεραπείας, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τι καινούργιο υπάρχει στις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά το φαρμακευτικό σκέλος? Βλέπουμε τους γνωστούς μας PPI, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην φαρμακευτική μας φαρέτρα, τους χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά σε άτομα τα οποία λαμβάνουν διπλή αντιμεταλλική αγωγή ή έναν από το στόμα τους καινούργιο αντιπυκτικό φάρμακο. Οι PPI όμως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, θα πρέπει να χορηγηθούν και σε μονοθεραπεία με ασπιρίνη σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας από το πεπτικό. Η εζετιμίδη, ένα άλλο φάρμακο το οποίο θα πρέπει να χορηγείται στην ομάδα αυτή των ασθενών, εφόσον δεν πετυχαίνουν τους στόχους της LDL χοληστερόλης και εφόσον και αυτό το σχήμα αποτύχει σε συνδυασμό με τις υψηλές δόσεις στατίνης, τότε σε υψηλού κινδύνου ομάδες άτομα, ένας εκπρόσωπος των αναστολέων των PCSK9 θα πρέπει να χορηγείται. Τα αισιόδοξα μηνύματα βέβαια συνεχίζουν να έρχονται, όχι αμυγός καρδιολογικά φάρμακα, αλλά από φάρμακα τα οποία χορηγούνται για την αντιμετώπιση του ζαχαρού διαβήτη τύπου 2. Βλέπουμε τις δύο κατηγορίες, οι οποίες έχουν να μεταδώσουν πολλά αισιόδοξα μηνύματα, εκτός από τη ρύθμιση του ζαχαρού διαβήτη, αλλά επίσης και για την στεφανία νόσο και για την καρδιακή ανεπάρκεια. Ερχόμαστε σε μια πολύ γνωστή διαφάνεια σε εσάς, που βλέπουμε τον τρόπο προσέγγισης φαρμακευτικά για αυτήν την κατηγορία των ασθενών. Σαφώς και οι β' αναστολής παραμένουν ο ακρογωνίος λίθος στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί ανταγωνιστής ασβεστίου διδροπυρηνικός ή μη διδροπυρηνικός, ανάλογα με την καρδιακή συχνότητα. Και στην πίσω άκρη του μυαλού μας, πάντα θα πρέπει να έχουμε και τα δεύτερης γραμμής αντισχημικά φάρμακα, όπως είναι τα νητρόδη μακράς διάρκειας, η βαπραδίνη, η ρανολαζίνη, η τριμεταζιδίνη, τα οποία και αυτά πρέπει να ενταχθούν ενδεχομένως κάποια στιγμή στην ενεργότερη μορφή τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μακράς διάρκειας νητρόδη
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μολονότι θεωρούνται δεύτερης γραμμής θεραπευτική αντιμετώπιση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όταν η αρχική χορήγηση των β' αναστολέων αντεδείκνυται ή όταν δεν ελέγχονται ικανοποιητικά τα συμπτώματα ή όταν είναι φτωχά ανεκτά. Αντίθετα, τα φάρμακα της δεύτερης γραμμής, όπως είναι η νικοραντίνη, η ρανολαζίνη, η βαβαρδίνη και η τριμεταζιδίνη, θα πρέπει να χορηγούνται προκειμένου να μειώσουν τα συμπτώματα και να βελτιώσουν τα συμπτώματα στην άσκηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο για πρώτη φορά αναφέρεται στις ευρωπαϊκές καρδιολογικές, στην καρδιολογική εταιρεία, στις οδηγίες της καρδιολογικής εταιρείας της Ευρωπαϊκής, έχει να κάνει με την προσθήκη ενός δεύτερου αντιθρομβωτικού φαρμάκου στην ασπιρίνη για μακροπρόθεσμη φαρμακευτική προφύλαξη δευτερογενή σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό ισχυμικό κίνδυνο και έχει ένδειξη 2α και χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο, ή επίσης για τους ίδιους λόγους σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε μέτριο ισχυμικό κίνδυνο χωρίς να έχουν αιμορραγικό κίνδυνο. Και εδώ είναι η ένδειξη 2β. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες των ατόμων. Σε υψηλού ισχυμικού κινδύνου αναφέρονται οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι έχουν πολυαγγειακή νόσο και τουλάχιστον, προσθέτω, έναν από τους παρακάτω παράγοντες, ζαχαρό, διαβήτη, υποτροπιάζουν έμφραγμα, περιφερική αρτηριακή νόσο ή χρόνια νεφρική νόσο, ενώ ήπια ισχυμικό κίνδυνο είναι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν μόνο ένα από τα ακόλουθα. Πολυαγγειακή νόσο, ζαχαρό, διαβήτη, υποτροπιάζουν έμφραγμα μυοκαρδίου, περιφερική αγγειακή νόσο και χρόνια νεφρική νόσο. Ποια είναι τα φάρμακα αυτά τα οποία θα προσθέσουμε? Η κλοπιδογρέλη είναι το πρώτο από όλα. Όντως χρησιμοποιείται στην διπλή αντιμετωπική αγωγή για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά το έμφραγμα και την αγγιοπλαστική. Εφόσον έχει γίνει καλώς ανεκτό, θα μπορέσει ενδεχομένως να χορηγηθεί. Η πρασουγκρέλη, προσοχή σε άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών. Τα καινούργια στοιχεία έρχονται από την ριβαροξαμπάνη, όχι στη δοσολογία που χρησιμοποιούμε για την κολπική μαρμαργή, αλλά στα 2,5 μιλιγκράμμ δύο φορές ημερησίως. Η τικαγκρελόλη, επίσης τη μειωμένη δόση των 60 μιλιγκράμμ δύο φορές ημερησίως, είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται από τη μελέτη Πίγκασους και έχει να μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Τι θα συμβεί σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί έμφραγμα, έχουν υποβληθεί σε PCI και έχουν και κολπική μαρμαριγή? Αυτά τα άτομα υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι ένδειξη 1α, θα πρέπει να πάρουν NOAC και μάλιστα εφόσον τον πάρουν, θα τον πάρουν στις μεγάλες δόσεις. Αν αναφερόμαστε στην απιξαμπάνη και τα μπικαρτάνη στα 5 και 150 μιλιγκράμμ αντίστοιχα δύο φορές την ημέρα, ενώ εάν αναφερόμαστε στο ριβαρόξαμπαν 20 μιλιγκράμμ μια φορά την ημέρα. Εάν όμως έχουμε εμφανή κίνδυνο αιμορραγικό, τότε θα μειώσουμε την ριβαροξαμπάνη στα 15 μιλιγκράμμ μια φορά την ημέρα, όπως συνέβη στη μελέτη Pioneer AF, και την ταμπικρατάνη στα 110 μιλιγκράμμ δύο φορές ημερησίως. Τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε ένα ανεπίπλεκτο PCI και ο ασθενής μας εξέρχεται από το νοσοκομείο πρακτικά με διπλή αγωγή, ουσιαστικά δηλαδή χωρίς ασπιρίνη, αλλά με μια κλοπιδογρέλη και έναν ΟΑΚ. Αυτό θα γίνει μόνο εάν ο κίνδυνος για την θρόβωση του στέντ παραμένει χαμηλός ή εάν ο αιμορραγικός κίνδυνος υπερκαλύπτει τον κίνδυνο της θρόμβωσης του στέντ. Και η περίφημη τριπλή θεραπεία, για πόσο καιρό μπορεί να δοθεί σε αυτή την ομάδα των ασθενών? Η τριπλή θεραπευτική αγωγή με ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη και έναν εκπρόσωπο της νέας γενιάς των αντιπυκτικών από το στόματος για ένα μήνα ή και περισσότερο από ένα μήνα, για 3 και 6 μήνες, ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει όταν ο κίνδυνος για την θρόμβωση του στέντ υπερκαλύπτει τον αιμορραγικό κίνδυνο. Τελειώνοντας με δύο διαφάνειες, θα ήθελα να αναφέρω τα ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά ακόμα πλανώνται, δεν έχουν δοθεί λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα η ανάγκη για χρήση και διάρκεια της θεραπείας με β' αναστολής σε άτομα τα οποία έχουν πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς να έχουν δυσλειτουργία της αριστεράς. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό και πόσο θα πρέπει να χορηγούνται οι β' αναστολής. Σε άτομα τα οποία έχουν χρόνια στεφανία σύνδρομα, χωρίς να έχει προηγηθεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, παραμένει να διευκρινιστεί
σχέση, αν και κατά πόσο τα συγκεκριμένα αντισχημικά φάρμακα μπορούν να βελτιώσουν την πρόγνωση. Παραμένει να διευκρινιστεί επίσης αν τα β' διαλογής, β' γραμμής φάρμακα, αντισχημικά φάρμακα, και είπαμε ποια είναι, αν από μόνο τους ή σε συνδυασμό με τους β' αναστολής και τους ανταγωνιστές ασβεστίου θεωρούνται ότι είναι ανώτερα ή οι β' αναστολής και οι ανταγωνιστές ασβεστίου παραμένουν οι κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ασπιρίνης είναι μια εναλλακτική αντιθρομβωτική θεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπιας έκτασης αθυροσκλήρωση, όπως αυτή αποκαλύπτεται από τη Στεφανία Αγγιογραφία, και θα πρέπει να διαβεβαιωθεί περισσότερο ο ρόλος της ασπιρίνης, τόσο όσον αφορά τους δείχτες καρκίνου που μπορεί να αλλάξει, όπως επίσης και στα καρδιογγειακά συμβάντα. Και τέλος, άλλα δύο ερωτήματα τα οποία πλανώνται. Ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη στρατηγική, ο συνδυασμός ασπιρίνης με B2Y12 ή ο συνδυασμός ασπιρίνης με έναν εκπρόσωπο των αναστολέων του παράγοντα 10, το ριβαρόξαμπαν δηλαδή? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια τέτοια μελέτη, ήταν προς όφελος δηλαδή των ασθενών μας. Και τελειώνω με το τελευταίο ερώτημα το οποίο πλανάτε. Ίσως εδώ έχει δοθεί η λύση. Όσον αφορά το δυνητικό κλινικό όφελος της τικαγκρελόλης σαν μονοθεραπεία. Γνωρίζουμε ότι η τικαγκρελόλη μπορεί να συγχορηγηθεί με την ασπιρίνη τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Μετά όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης Twilight, μπορεί να χορηγηθεί και μόνη της. Μέχρι τώρα είναι unproved αυτό το γεγονός, όμως τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζουν ότι το όφελος το οποίο έχουν αποκομίσουν οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας είναι τεράστιο όσον αφορά τον αιμορραγικό κίνδυνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Στέφανε. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία. Πριν ρωτήσω τα παιδιά μου, θέλουν κάποια ερώτηση. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία που είπες. Το ένα είναι να μην ξεχνάμε τη δύσπνοια, από ό,τι είδατε σε μία διαφάνεια. Μετά τον τυπικό πόνο, η δύσπνοια είναι αυτή που έχει το περισσότερο ποσοστό, ώστε ο ασθενής να έχει στεφανία νόσο. Δεύτερον, σε τρία σημεία. Δεύτερον, από τα φάρμακα β' γραμμής που είπες, ένα από αυτά τα φάρμακα, νομίζω το Νικοραντίλ, δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Τώρα το άλλο... Ρανολαζίνη και η Βαπραδίνη, νομίζω είναι τα φάρμακα που όντως και τα νητρόδη που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Το Βασταρέλ τώρα σαν φάρμακο, το τρίτο, πώς το λένε, την ονομασία τους. Τριμεταζιδίνη, ναι, έχει πέσει πολύ. Δεν την πολύ χρησιμοποιούμε. Όντως το πρόβλημα είναι με την διπλή και την τριπλή αντιμεπιταλιακή αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή. Και πολύ σωστά το τόνισες, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στην ποσότητα, στη δόση μάλλον, των NOAX, το οποίο χρησιμοποιούμε. Όλοι φοβόμαστε, όλοι μπορούμε να θα δώσουμε τον 15, τον 2,5, τον 110, αλλά από ό,τι είδατε, οι οδηγίες με ένα είναι 150-25. Όταν υπάρχει μεγάλος αιμορραγικός κίνδυνος, είναι 2α η μικρότερη δόση. Ενώ η φυσιολογική δόση, η κανονική δόση, είναι σαν ένα. Αυτά. Κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους? Καμία ερώτηση, όπως και αυτό πολύ σωστά τόνισες για την ισχέμια και πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Η πλήρης φαρμακευτική αγωγή έχει δείξει ότι είναι εισάξια της επεμβατικής αντιμετώπισης σε ασθενείς με σταθερό στεφανίο σύνδρομο. Αυτό μην ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Ευχαριστώ. Και...